Γεια και χαρά σε όλους τους φίλους των σπορ. Κυρίες και κύριοι, πάρα πολύ μεγάλη εβδομάδα αναμένεται για τους φίλους της ΑΕΚ. Η ομάδα της Αθήνας είναι μια ανάσα από την κατάκτηση του Double στην πρώτη της κιόλας σεζόν της ΟΠΑΠΑ Αρένα. Σίγουρα έχει να ευχαριστεί γι' αυτό μια μεταγραφή η οποία δίχασε στην αρχή της σεζόν τον Άρτζι, τον προλήφικ επιθετικό της. Με σχεδόν 40 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις, ο Άρτζι είναι έτοιμος να αποδείξει σε όλους τους φίλους της ΑΕΚ αλλά και στους δημοσιογράφους ότι κάνανε λάθος που κρίναν τόσο αυστηρά την ένωση για την απόκτησή του. Έχοντας πρόσφατα ανανεώσει το συμβόλαιό του με αυξημένες αποδοχές, κάτι το οποίο σίγουρα δεν χαροποίησε τους ανθρώπους που κριτήκαραν την ένωση για τις ήδη υψηλές αποδοχές που έδινε σε έναν τόσο νεαρό αθλητή, είναι έτοιμος πλέον να οδηγήσει την ένωση σε μια πάρα πολύ σπουδαία ιστορική κατάκτηση του Double. Σε δηλώσεις του, γιατί πιστεύει ότι η ομάδα μπορεί να το κάνει, εμφανίστηκε πάρα πολύ σίγουρος και μάλιστα δήλωσε: «Δεν έχω καμία μα καμία αμφιβολία ότι στο τέλος του μήνα εμείς θα είμαστε οι Νταμπλούχοι Ελλάδος». Με τις σιρήνες να έχουν αρχίσει ήδη να ακούγονται σε όλη την Ευρώπη γύρω από το όνομά του, ο Άρτζι παραμένει συγκεντρωμένος μόνο στην προσπάθεια της ΑΕΚ και πηγαίνει με τα μάτια προσιλωμένα προς το Double. Οι φίλοι της ΑΕΚ πάντως δεν έχουν σταματήσει να τραγουδούν το όνομά του, αναγνωρίζουν ότι ευθύνεται για πολύ μεγάλο κομμάτι της σπουδαίας πορείας της ομάδας φέτος, είναι έτοιμοι να το δουν να σηκώνει και τα δύο τρόπαια και ελπίζουν να μην τον τραβήξει μακριά τους μια ομάδα της Ευρώπης το ερχόμενο καλοκαίρι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που συντονιστήκατε στα γρήγορα αθλητικά νέα. Τα λέμε ξανά σύντομα. Γεια σας, τι κάνετε, Άρτζι εδώ και καλώς ορίσατε σε ακόμα ένα επεισόδιο του Player Career Mode εδώ στην ΑΕΚ. Πιο συγκεκριμένα στο τελευταίο επεισόδιο της πρώτης σεζόν, στο επεισόδιο στο οποίο πάμε για το Double, πάμε να τα πάρουμε όλα, πάμε να τελειώσουμε τη σεζόν δυναμικά, να δούμε τα στατιστικά, να δούμε τι κάναν όλες οι ομάδες. Ένα πολύ γεμάτο τέλος τη σεζόν θα έχει το σημερινό επεισόδιο. Βλέπετε το πώς είναι διαμορφωμένα τα πράγματα στο βαθμολογικό πίνακα. Είμαστε πάρα πολύ κοντά στην κατάκτηση του τίτλου. Πιο συγκεκριμένα, με τρεις αγώνες να απομένουν, είμαστε στο συν 2 από τη Σλάβια Πράγας. Άμα καταφέρουμε και κερδίσουμε σήμερα την Σλάβια Πράγας, τότε είναι σχεδόν σίγουρο ότι το πρωτάθλημα είναι δικό μας. Άμα καταφέρουμε και κερδίσουμε τη Σλάβια Πράγα σήμερα, θα πρέπει να κάνουμε πραγματικά, δεν ξέρω, κάτι αυτοκτονικό για να χάσουμε τον τίτλο. Οπότε ξεκινάμε σήμερα με ένα πάρα πολύ δυνατό ντέρμπι, με ένα πάρα πολύ σπουδαίο παιχνίδι, παίζοντας με τη Σλάβια Πράγας. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ on edge, να πούμε, και γίνονται χειρότερα, καθώς η μοναδική ουσιαστική απειλή μας για την κατάκτηση του τίτλου θα ανοίξει τον σκορ. Το σκορ με τον Ivan Schranz, ο οποίος φτάνει τα 4 γκολ και πρέπει σίγουρα να απαντήσουμε. Είμαστε στο 21ο λεπτό, η μπάλα είναι στον Πινέτα. Βλέπετε ότι παίζω και με άλλη κάμερα σήμερα. Κυρίως γιατί νιώθω ότι με αυτή την κάμερα μπορεί να έχω μερικές καλύτερες. Όχι μερικές. Με αυτή την κάμερα μπορώ να έχω σίγουρα καλύτερη συνολική επίδοση στο gameplay μου, ενώ χάνουμε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία εδώ με τον Μαντούς να απαντάει στο shoot μας. Και είναι αρκετά σημαντικό αυτό το επεισόδιο, δεν πρέπει να χάσουμε ούτε το πρωτάθλημα ούτε το κύπελο, οπότε επέλεξα να παίξουμε αυτή την κάμερα. Να τη δείτε κι εσείς κιόλας άμα σας αρέσει αυτή η κάμερα. Είναι αρκετά υπερυψωμένη και τα λοιπά, αλλά βλέπω πάρα πολύ καλά το κήπεδο, νιώθω πάρα πολύ καλά όταν παίζω, δεν με ζαλίζει κιόλας όπως η ProCam. Και εντάξει, έχει περάσει καιρός από όταν ξανασυζητήσαμε τις κάμερες, αλλά νομίζω ότι θα έχω ένα. Θα αλλάζουμε που και που, μία με την ProCam και μία με αυτήν εδώ. Και όταν καίει η μπάλα, νομίζω ότι θα παίζω με αυτήν εδώ. Εδώ πέρα έχουμε μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία. Όμως έχουμε φύγει από το αριστερό άκρο, τη φέρνουμε την μπάλα στο δεξί και αυτή τη φορά το πλασέ θα καταλήξει στα δίχτυα. Με το που ξεκινούν οι καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, ισοφαρίζουμε. Πάρα πολύ σπουδαίο γκολ. Ξαναλέμε, άμα κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι, είναι πάρα πολύ πιθανή η κατάκτηση του τίτλου. Με αυτό το τέρμα φτάνουμε τα 33 γκολ σε 33 παιχνίδια στο πρωτάθλημα, συμπεριλαμβανομένου και των playoffs. Και βλέπετε ότι κάπως έτσι θα λήξει και το πρώτο ημίχρονο. ΑΕΚ 1, Σλάβια Πράγας 1. Πολύ σημαντικό το γκολ που βάλαμε. Και έτσι ξαναβάζουμε την ένωση στο παιχνίδι. Πάμε λοιπόν τώρα στη σέντρα του δεύτερου μέρους, όπου με μια ραμπόν εδώ αλλάζω παιχνίδι για τον Άμραμπατ. Έχει την μπάλα ο Μαροκινός, θα τη χάσει από τον Ολανίκα. Αλλά βγαίνει πλάγιο. Όχι, προλαβαίνει. Δεν βγήκε πλάγιο, πρόλαβαν. Έγινε λάθος εδώ. Τρέχουμε να την πάρουμε. Πάμε, θα τον ψαρέψω. Θα τον κρεμάσω, ήθελα να πω. Πάρτο. Τι γκολ ήταν αυτό, ρε παιδιά. 2-1. Ανατροπάρα. Μπερδεύονται. Εγώ νόμιζα ότι είχε βγει έξω η μπάλα. Δεν κατάλαβα τι ακριβώς έγινε. Πετάνε μια πάσα προς τα μπροστά. Βλέπω την μπάλα να φεύγει. Λέω. Ξέρω εγώ, ας τρέξω. Έτρεξα. Την πρόλαβα και σκάβουμε εδώ τον κίπερ. Και με ένα φανταστικό ψηλό κρεμαστό, άπιαστο πραγματικά, η μπάλα έγκλειψε το δοκάρι. Κάνουμε μια ανατροπή και γράφουμε το 2-1. Πολύ σπουδαίο γκολ εδώ από την ΑΕΚ, αλλά δεν θα κρατήσει δυστυχώς αυτό το προβάδισμα, γιατί ο Λίνκερ με ένα εξίσου όμορφο γκολ θα απαντήσει. Πολύ καλό το σουτ με το αριστερό από τον παίκτη της Σλάβιας Πράγας, εκτός περιοχής. 0-35 το expected goal στο XG του. Και έτσι η Σλάβια ισοφαρίζει μας στο 66 πλέον. Και τώρα ο Λίνκερ, ο σκόρερ, βγαίνει μόνος του. Δεν ξέρω τι κάνουν εδώ οι παίκτες μας. Ο Μουκοντή τον κοιτάει για κάποιον. Τι ήταν αυτό, τι άμυνα είναι αυτή. Ανατροπή σε ανατροπή από τη Σλάβια Πράγας, 3-2. Δεν έχω ιδέα τι γίνεται με αυτή την άμυνα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι συμβαίνει στο μυαλό του. Ο Πινέτα θα κάνει το σουτ με το εξωτερικό. Ο Μαντούς θα απαντήσει. Το σκόρ είναι στο 3-2 για τη Σλάβια.
Μένει ένα τέταρτο αγώνα, ο Ντοκού έχει περάσει τον αγωνιστικό χώρο. Η πάσα είναι καλή για τον Αραούχο. Θα φύγω στην πλάτη. Αραούχο, δέσμε, ζητάμε μπάλα. Με έχει δει, πάμε για το χάτρικ. Να το ρε φίλε, 3-3. Αυτό το γκολ, α πούμε, ρε παιδιά, δεν ξέρω αν θα μπορούσα να το είχα βάλει με την ProCam. Αυτό θέλω να καταλάβετε όταν. Γιατί επέλεξα αυτή την κάμερα σήμερα. Εδώ είδαμε τον Αραούχο κάνει μια πολύ ρακίνη στην πλάτη του αμυντικού που κοίταγε τον Αργεντίνο. Ο Αραούχο μας γύρισε την μπάλα και βάλαμε ένα πολύ ωραίο καλωστημένο τέρμα. Να εδώ το πολύ ωραίο 1-2 παίξαμε τον Αραούχο. Φεύγουμε μπροστά από το Μαντούς με το αριστερό, κάνουμε το 3-3, αλλά δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Ναι, μεν και η ισοπαλία είναι για μας θετική, αλλά ξαναλέω, με μια νίκη σήμερα ουσιαστικά το κλείνουμε τον τίτλο. Δηλαδή θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταφέρουμε να χάσουμε. Εδώ βρίσκω τον Αραούχο, κινούμε μέσα, αργήναμε δύο Αργεντινός. Μοχαμάντι, μπάλα είναι για μένα, σούτ, καλό, να το, 4! 4-3 και 4 δικά μου. Πάμε, Μουρία, η κάρα, 4-3. Ανατροπή στην ανατροπή, στην ανατροπή. Δεν τα είχα πω νωρίς την μπάλα, δεν με είδε ο Αραούχο, γύρισε στο Μοχαμάντι, ο Μοχαμάντι με βλέπει. Ήμουν λίγο εκτός ισορροπίας, αλλά ένα πολύ δυνατό σούτ με το δεξί. Και είναι το 4-3 για την ΑΕΚ, μπορώ να βάλουμε και πέμπτο. Χαζομάρα. Έβαινα το σουτάρο, προτίμησα να δώσω τον Ντοκού που ανέβαινε εδώ από τα αριστερά. Θα κοντράρει μπάλα, θα πάει στο Μαντούς. Για να δούμε αν μπορούμε να βάλουμε κι άλλο γκολ. Μπορ με τον Αραούχο. Αραούχο κερδίζει, θα σουτάρει μπάλα, περνάει ψηλά, αλλά το σφίγμα Σιλίξη ακούγεται. Με γκολ 45, 48, 78 και 83. Η ΑΕΚ θα καταφέρει να πάρει μια σπουδαία νίκη εναντίον της Σλάβια Πράγας, ίσως το πιο εντυπωσιακό παιχνίδι της σεζόν. 4 γκολ σε ένα μάτια μας. 9,6 match rating. 6 shots on target, conversion rate 66%, συν 25 manager rating, player growth. Πήραμε 2044 XP, συν 384 personality points. Πολύ δυνατό match σε στατιστικά από εμάς. Αυτό δεν το πιστεύω ότι το κάναμε αυτό το πράγμα και βλέπετε ότι πλέον έχοντας παίξει 8 αγωνιστικές, η Σλάβια Πράγας μας πέρασε, είμαστε στο συν 5. Άρα αυτό σημαίνει ότι η Σλάβια Πράγας είναι εκτός ανταγωνισμού, έχασε από εμάς, έχασε και από το Παναθηναϊκό, back to back. Η μοναδική ομάδα που μπορεί να μας το πάρει είναι η Κλουζ. Η Κλουζ η οποία θέλει να κερδίσει τώρα και να κερδίσει και το επόμενο. Δηλαδή, ο μοναδικός τρόπος που η Κλουζ έχει μαθηματικές ελπίδες είναι να μας κερδίσει εμάς, να κερδίσει και το επόμενο match, εμείς να χάσουμε και τα δύο παιχνίδια και όχι απλά η Κλουζ να βγει μπροστά, να πάρει και τη διαφορά τερμάτων. Οπότε, οποιοδήποτε αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή πέρα από δυνατή νίκη της Κλουζ, αφού με νίκη της Κλουζ για αρχή, ok, μας δίνει το πρωτάθλημα. Το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε σήμερα είναι να πάρουμε κάποια σοπαλία ή όχι, ή οτιδήποτε τέλος πάντων. Και έτσι, άμα καταφέρουμε να πάρουμε οποιασδήποτε μορφής αποτέλεσμα σήμερα, θα πάμε στην τελευταία αγωνιστική με τον Παναθηναϊκό. Σίγουρο ότι είμαστε πρωταθλητές, απλά για να πανηγυρίσουμε μέσα στη μούρη του Παναθηναϊκού τον τίτλο. Ωραίο θα είναι αυτό. Η Κλουζ μπαίνει δυνατά πάντως. Ο Αθανασιάδης κουράζεται λίγο. Γκατσίνοβιτς τώρα. Το επόμενο μας, βέβαια, μετά από το παιχνίδι με την Κλουζ, δεν είναι η τελευταία αγωνιστική με τον Παναθηναϊκό. Είναι ο τελικός κυπέλου με την Σλάβια Πράγα, στην οποία κερδίσαμε με 4-3, οπότε κάναμε σπουδαία πρόβα κυπέλου για τους ουδέτερους θέλω να δουν μεγάλο μάτς. Για να δούμε τώρα τι μπορεί να κάνει. Τι έβγαλε εδώ Πινέδα στον Αραούχο, πάμε. 1-0, πολύ καλή αρχή για την ένωση. Χαίρομαι που συμμετείχα σε αυτή τη φάση. Γύρισα την μπάλα, ο Πινέδα βγάζει μαγικό τα κουνάκι στον Αραούχο και ο Αργεντίνος εκτελεί. Κοιτάξτε εδώ πόσο ωραία γυρνάμε στον Πινέδα. Ο Πινέδα φανταστική παλιά, ίσως η πιο ωραία assist της σεζόν, χωρίς δεύτερη σκέψη. Και ο Αραούχο θα εκτελέσει. 1-0 λοιπόν για την ΑΕΚ, γκολ τίτλου. Οποιοδήποτε αποτέλεσμα πέρα από νίκη της Κλουζ ή τα δικιά μας δηλαδή θα μας δώσει τον τίτλο. Περνάμε τώρα στις τελευταίες φάσεις του αγώνα. Είναι ένα πολύ έτσι, δεν ξέρω, οκνηρό παιχνίδι, δεν γίνονται πάρα πολλά πράγματα. Και βγαίνει τώρα ο Πετρίγια, θα προσπαθήσει ο Μουκουντή, αλλά τι ξουτάρα βάζει ο Πετρίγια στο 83. Τρέχει να πάρει την μπάλα, η Κλουζ είναι ξανά μες στο μάτς και πάλι προκρινόμαστε, πάλι παίρνουμε πρωτάθλημα, συγγνώμη. Με αυτό εδώ το σκορ παίρνουμε πρωτάθλημα, να πούμε. Πάμε στο 89 τώρα, 90 ουσιαστικά, Πετρίγια σε καλό σημείο, το σούτ είναι καλό, Αθανασιάδης θα το βγάλει. Απόκρουση τίτλου ήταν αυτή τώρα, θα διώξουμε μέσα. Ένα λεπτό καθυστερήσεων. Μόλις πέρασε το στρίμα, ακούγεται και η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια, παιδιά. Το κάναμε. Όχι όσο θα θέλαμε, όχι με τον εντυπωσιακό τρόπο που θα θέλαμε. Ισοπαλία πήραμε, αλλά μαθηματικά ο τίτλος είναι δικός μας. Βλέπετε τα πανηγύρια μέσα στο γήπεδο της Κλουζ. Η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια Ελλάδος. Το πρώτο κομμάτι του double τελείωσε. Πάμε λοιπόν να παίξουμε στην Αγία Σοφιά με τον Παναθηναϊκό για τα διαδικαστικά. Απλά να τον κερδίσουμε γρήγορα, να σηκώσουμε το τρόπαιο και συγκεντρωνόμαστε πλέον στο τελικό του κυπέλου εναντίον της Σλάβια Πράγας. Είναι το μοναδικό πράγμα για το οποίο έχουμε τώρα να παίξουμε το πρωτάθλημα μετά από αυτή την ισοπαλία με 1-1. Είναι δικό μας. Ναι, μεν λίγο underwhelming. Μια μέτρια ισοπαλία με goal στο 84-83 δεν είναι ιδανική για να χαρεί τον τίτλο όσο γίνεται περισσότερο. Αλλά για να φτάσουμε να έχουμε αυτό το μαθηματικό προβάδισμα, για να φτάσουμε να χρειαζόμαστε απλά μια ισοπαλία για να πάρουμε τον τίτλο, έπρεπε να κάνουμε αυτή τη σπουδαία νίκη εναντίον της Σλάβια Πράγας. Αυτό το απίστευτο 4-3 με τα 4 δικά μου γκολ. Οπότε χαίρομαι ιδιαίτερα. Εδώ ο Βίντα. Οκ, ωραίος Βίντα. Σπουδαίες χορευτικές κινήσεις του Βίντα
εδώ μέσα στα αποδυτήρια. Και η Ένωση είναι πρωταθλήτρια Ελλάδος. Εμείς συνεχίζουμε τις προπονήσεις μας, συνεχίζουμε να προπονούμαστε σκληρά γιατί θέλουμε να αναβαθμιστούμε κιόλας. Θέλουμε να δείξουμε στις ομάδες της Ευρώπης ότι δεν είναι μόνο μέσα στο γήπεδο και εκτός γήπεδου. Κάνουμε πολύ σκληρή δουλειά και αξίζει να μας κοιτάξετε. Γιατί εντάξει, δεν θα με χάλαγε να μείνω στην ΑΕΚ το καλοκαίρι. Αλλά υπάρχει σαφέστατο στο πίσω μέρος του μυαλού μου ότι ίσως πάρω μεταγραφή. Πάμε λοιπόν τώρα να παίξουμε στο τελικό του κυπέλου. Η Ελλάδα έχει βάλει τα καλά της για να υποδεχτεί μια ομάδα από την Αθήνα και μια ομάδα από την Τσεχία. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Τελικός κυπέλου Ελλάδας, κυρίες και κύριοι, εναντίον της Σλάβια Πράγας, της ομάδας που φαινόταν μέχρι και τελευταία στιγμή ότι μπορούσε να διεκδικήσει τον τίτλο. Δύο συνεχόμενες ήττες από εμάς και τον Παναθηναϊκό την έβγαλαν πολύ νωρίς μαθηματικά από την διεκδίκηση. Η ΑΕΚ ως πρωταθλήτρια Ελλάδας παίζει σήμερα για τον Double. Για να δούμε εδώ τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτό το παιχνίδι με τον Αλιανίκα να έχει την μπάλα. Γυμνής προς τα μέσα, Λαβίντα κόβει. Ανεβαίνει ο Ρότα, του έχω ζητήσει μπάλα. Άρχισε να με δει λίγο. Και τώρα που βγάλει τσέντρι είχαν σώματα, αλλά θα κερδίσουμε το corner. Αυτό γίνεται πάντα. Πάντα στα corner τρέχω κοντά και αργώ πάρα πολύ να ζητήσω μπάλα. Ή δεν προλαβαίνω τέλος πάντων και θα κάνει σέντρα ο Γκατσίνοβιτς. Δεν έχω καταφέρει ποτέ να βάλω κάποιο γκολ από σέντρα σε corner τέλος πάντων στο player career mode. Εδώ παίζουμε ωραία με τον Ντοκού, αλλά ανοίγει πολύ ο Ντοκού και θα τη χάνει από τον Όσκαρ. Όσκαρ στον Ολανίκα. Το σφού Μασίλιξ ακούγεται, κύριε και κύριοι. 0-0 το πρώτο ημίχρονο. Ένα πολύ ήρεμο παιχνίδι σήμερα με τη Σλάβια Πράγας. Καμία σχέση με αυτό το εντυπωσιακό 4-3. Ανεβαίνω. Θα γυρίσω, είναι ο Ραούχο εκεί. Θα δώσω τον Σιμάνσκι. Σιμάνσκι, δώσω τον Κατσίνοβιτς. Άργησε ο Κατσίνοβιτς, αλλά τώρα Ραούχο δίνει σε μένα το σου την μπαλά στα σώματα και βγαίνει έξω. Δεν κάνουμε πολύ καλό παιχνίδι σήμερα. Κοντράρει πολλές φορές η μπάλα και είμαστε at risk of subbing out. Είμαστε στο 72. Ρισκάρουμε να μας κάνει αλλαγή. Ο Λίγκρι δοκιμάζει το σουτ. Μας έβαλε δύο γκολ ο Λίγκρι στο πρωτάθλημα. Δεν θα περάσει από τα σώματα. Η μπάλα είναι στα πόδια μας. Είμαστε και πάρα πολύ κουρασμένοι να πω. Δεν ξέρω αν το είδατε στην αρχή του παιχνιδιού. Όταν σας έδειχνα τις εντεκάδες. Αλλά ήταν πάρα πολύ κοντά το παιχνίδι με την Κλουζ και έχουμε πολύ χαμηλό στάμινα. Σήμερα θα χάσουμε πάλι την μπάλα. Δεν παίζουμε παιδιά καθόλου καλά σε αυτό το τελικό. Είναι τραγικό να έχω κάνει τέτοια μάτς εναντίον της Σλάβια Πράγας και την ώρα του τελικού να έχω τόσο μεγάλο ζήτημα. Μάζοπους τώρα με την μπάλα στα πόδια. Θα πετάξει πίσω για τον Γιουρέκα. Γιουρέκα στον Ολανίκα. Σε καλό σημείο γυρίζει για τον Πρόβοντε ευτυχώς. Πάλι καλά η μπάλα περνάει έξω. Ζητάω μπάλα εδώ στην περιοχή. Τον Κατσίνοβιτς θα δώσουμε τώρα στον Μοχαμάντη που έχει ανέβει. Η μπάλα για τον Πινέ δεν είναι καλή. Να το 1-0. Είμαι at risk of subbing out εδώ και τόση ώρα δεν με έχει βγάλει ακόμα προπονητής. Και θα βγάλω assist. Σε ένα παιχνίδι που δεν έχω παίξει καθόλου καλά, είμαστε ειλικρινείς, που δεν έχω καταφέρει να έχω πραγματικά κανένα impact σε όλο το match. Το να βγάλω μια τόσο ωραία assist για τον Πινέδα είναι το καλύτερο που θα μπορούσα να ελπίσω. Ο Πινέδα είναι ο καλύτερος παίκτης του κυπέλου. Με το τέταρτο γκολ του τώρα είναι και επίσημα πρώτο σκόρερ του κυπέλου. 3 γκολ έχω εγώ στο κυπέλο, 4 ο Πινέδα. Αλλά για να δούμε εδώ και ο Αθανασιάδης το βγάλε. Πάμε, Αθανασιάδη, μπράβο. Στο 90. Στο 90 ο Αθανασιάδης το βγάζει και νομίζω ότι το πήραμε. Για να δούμε τώρα, κάνει το ελεύθερο. 2 λεπτά καθυστερήσεων, χάνουμε την κεφαλιά εδώ πέρα. Μπάλα στον Λίγκερ, θα έχει μία ευκαιρία η Σλάβια Πράγας. Είμαστε πάρα πολύ κοντά στο double. Πάσα είναι φανταστική όμως για τον Everton. Ρε παιδιά, πώς γίνεται να φαίνεται τέτοιο κενό στην άμυνα, γαμώτο. Γιατί αφήσατε τέτοιο κενό στην άμυνα, πραγματικά. Τι ήταν αυτό. Πολύ κρίμα, ρε φίλε. 1-1, τώρα σοβαρά. Τώρα θα με κάνει αλλαγή. 7,1 match rating. Δεν ξέρω αν με βγάζει επειδή δεν παίζω καλά σε όλο το match ή επειδή είμαι πάρα πολύ κουρασμένος. Με βγάζει, βάζει τον Κοσίδη και πάμε παράταση. Προφανώς. Για να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε κάτι στην παράταση. Ντοκού μπορεί να πάει μόνο στην ώρα. Δε στον Αραούχο, ρε Ντοκού. Τα κουνάκι, Κοσίδη, η μπάλα κοντράρει πάνω στον Κασίδη. Κοσίδη 2-1. Πώς το έβαλε έτσι. Δεν ξέρω αν έχει βάλει ένα γκολ ο Κοσίδη φέτος. Με βγάζει αλλαγή κάπως άδικα, θα πω εδώ, Αλμέιδα, ειδικά μετά την assist. Βάζει τον Κοσίδη στη θέση μου και ο Κοσίδης βάζει το πρώτο του γκολ. 2-1 για την ΑΕΚ, πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία. Είναι γκολ για τη Σλάβια Πράγας, αλλά θα είναι offside. Το γκολ του Κοσίδη ίσως είναι ικανό, μπαίνοντας στο τελευταίο λεπτό της παράτασης πλέον για να μας δώσει το κύπελο. Από το πουθενά. Δεν με πειράζει καθόλου, ίσα χαίρομαι για τον νεαρό. Απίστευτα πράγματα εδώ σε αυτό το παιχνίδι. Κατσίνο με μπάλα, οπότε το σφίγμα της Λίξης ακούγεται. Και το κύπελο, παιδιά, πηγαίνει στην ΑΕΚ. Το double είναι επίσημο. Η πρώτη απονομή που θα δούμε δεν είναι τη πρώτη διοργάνωση που κερδίσαμε. Θα πανηγυρίσουμε στο επόμενο παιχνίδι. Το κύπελο. Εδώ τώρα. Το πρωτάθλημα, συγγνώμη. Εδώ τώρα παρακολουθούμε τους πανηγυρισμούς του κυπέλου. Ο Βίντεο, αρχηγός, θα το σηκώσει. Πολύ μεγάλη μέρα για την ΑΕΚ. Δίνουμε και όλοι εδώ τα συγχαρητήρια στον Κοσίδη με ένα σπουδαίο τέρμα. Εγώ την assist στον Πινέδα και μετά ο Κοσίδης.
με την κατά λάθος ασίστ του Γκασίνοβιτς, ένα πολύ ιδιαίτερο γκολ για την ΑΕΚ. Νικάμε στις καθυστερήσεις. Ευτυχώς που δεν πήγαμε στα πέναλτι. Ο Βίντε είναι έτοιμος να το σηκώσει. Και η ΑΕΚ είναι ταμπλούχος. Η μεγάλη ερώτηση του σημερινού επεισοδίου, το αν θα πάρουμε τον double, απαντιέται από τώρα. Δεν χρειάζεται να περιμένουμε για το τελευταίο παιχνίδι τη σεζόν. Βίντα εναντίον τη μεγαλύτερη μεταγραφή φέτο μετά από εμά, του Ντοκού. 30 εκατομμύρια στοίχησε στον Τίγριο ο Ντοκού. Πανηγυρίζουν, το σηκώνουν στα ουράνια. Η ΑΕΚ είναι κυπελούχο ξανά. Το καταφέραμε, το κάναμε. Πολύ μεγάλη στιγμή για την Ένωση. Δεν με βλέπω πουθενά στου πανηγυρισμού εδώ μεταξύ. Τέλο πάντων, δεν πειράζει. Το κύπελο στον ουρανό και ολοκληρώνονται πολύ ωραίοι πανηγυρισμοί για την ΑΕΚ. Βλέπετε εδώ το τρόπαιο μέσα στα ποδητήρια, ξανά χωρί και πανηγύρια. Αυτή τη φορά δεν έριξα τα τρελά moves ο Βίντα όπως στους πανηγυρισμούς πρωταθλήματος, αλλά ναι, είναι πλέον επίσημο με νίκη 2-1 επί της Σλάβια Πράγας. Παίρνουμε το κύπελο Ελλάδος, ξαναπροπονούμαστε, ανεβαίνουμε και ένα level, είμαστε 21 level, πήραμε 4 attribute points αυτή τη φορά. Μάλλον όσο πιο πολλά level ανεβαίνει, όσο πιο πολλά attribute points σου δίνει με το upgrade. Αντί για 3 πήραμε 4. Αλλά τώρα ήρθε η πολύ μεγάλη στιγμή γιατί η Αγία Σοφιά υποδέχεται την πρωταθλήτριά της. Στην πρώτη μας σεζόν στην ΟΠΑΠ Αρένα πήραμε τον double και ο Παναθηναϊκός θα είναι η τυχερή ομάδα που θα μας δει να πανηγυρίζουμε τον τίτλο. Τα playoffs λοιπόν σήμερα με αυτό το παιχνίδι φτάνουν στη λήξη τους και η ΑΕΚ είναι σίγουρα πλέον πρωταθλήτρια Ελλάδας. Το μόνο που περιμένουμε είναι να λήξει το παιχνίδι για να δούμε την απονομή. Ο Παναθηναϊκός βέβαια δεν έχει έρθει εδώ για να απλά να μας παραδώσει τον τίτλο. Θα πέσει, αλλά θα πέσει μαχόμενος και με ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ αυτού εδώ του παίχτη του Klein Heisler. Φανταστικό γκολ. Πώς το βάλα αυτό με 75 long shots, ένας θεός ξέρει. Κάτω από τα πόδια του Μίτογλου νομίζω. Σουτάρα και γκολάρα. Ο Παναθηναϊκός θα ανοίξει το σκορ. Για να δούμε τώρα που θα κάνουμε κάτι στο 20. Ο Μπρινιόλι μόνο μπροστά μας. Άνοιξα την μπάλα λίγο παραπάνω από ό,τι θα ήθελα εδώ προς τα δεξιά. Μπρινιόλι το βγάζει. Πινέδα. Πινέδα μου δίνει. Αυτή πάει για φάση καρμπών της προηγούμενης. Φάση καρμπών της προηγούμενης. Είμαστε στις καθυστερήσεις του πρώτου μηχρόνου για την ισοφάριση. Για την ισοφάριση! Δεν σκοράραμε εναντίον της Κλουζ. Δεν σκοράραμε στο τελικό του κυπέλου. Αλλά επιστρέφουμε στα γκολ τώρα. 1-1 λοιπόν για την ΑΕΚ. Πολύ ωραίο τέρμα, κλασικό τέρμα για μας. Φτάνουμε τα 37 γκολ σε 35 παιχνίδια στο πρωτάθλημα. Συν τα 3 γκολ που έχουμε σε όλο το κύπελο. Επισήμως είναι 40 γκολ season αυτή. 40 γκολ βάλαμε αυτή τη σεζόν. Σπουδαία πράγματα. Εδώ η πάσα μας για τον Ορμπελίν είναι καλή. Ζητάμε μπάλα, μας έχει δύο πινέδα. Κρατάω με χώρο το σουτ. 2-1! Στο 86 κυρίες και κύριοι, χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Με δύο προσωπικά μου τέρματα φτάνω τα 38 γκολ στο πρωτάθλημα. Τα 41 γκολ στη σεζόν. Και η ΑΕΚ και θα πάρει το πρωτάθλημα σήμερα και θα σηκώσει την κούπα και θα το πάρει και με νίκη 2-1. Πολύ σημαντικό να κερδίσουμε σήμερα. Το ήθελα πάρα πολύ εναντίον του Παναθηναϊκού. Πολύ ωραία τέρματα και τα δύο, ειδικά αυτό το δεύτερο μου άρεσε πολύ. Η μπάλα στα σώματα, το στρίγμα Σιλίξ ακούγεται. Ακούγεται. Κοιτάξτε, δεν πανηγυρίζουμε πάρα πολύ γιατί ξέρουμε ότι είμαστε πρωταθλητές Ελλάδος έτσι κι αλλιώς. Αλλά είναι η ώρα της απονομής. Η ΟΠΑΠ Αρένα θα βιώσει κάτι που πραγματικά έχουμε να βιώσουμε και φέτος. Τι να πω, μακάρι. Ειδικά μετά από αυτή τη σπουδαία νίκη υπέρ του Άρη με τις γκολάρες του Τσούμπερ. Το ελπίζω πάρα πολύ. Δεν ξέρω, αν δεν το πάρουμε εμείς, θα το πάρει ο Παναθηναϊκός. Πιστεύω ότι και οι δύο ομάδες είναι πολύ άξιες. Θα είναι πολύ άξιες πρωταθλήτριες για τους φίλους του Παναθηναϊκού που ξέρω ότι με βλέπετε αρκετοί από εσάς. Αξίζει πάρα πολλά συγχαρητήρια για το τι έχει καταφέρει ο Παναθηναϊκός φέτος χωρίς budget κτλ. Αλλά εννοείται ότι όσο IGs δεν υπάρχει δεύτερη σκέψη στο μυαλό μου. Θέλω πάρα πολύ να δω την ομάδα να σηκώνει το πρωτάθλημα. Αν δεν το καταφέρουμε, πιστεύω θα το καταφέρουμε, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Αν δεν το καταφέρουμε, απολαύσε το τώρα. Η Super League ανήκει στην Ένωση. Το ξέραμε εδώ και δύο αγωνιστικές. Τώρα το έχουμε και στα χέρια μας το τρόπαιο. Δεύτερο τρόπαιο που σηκώνουμε στο ίδιο επεισόδιο. Το double είναι δικό μας. Ο Βίντα. Καντό. Δίπλα με μένα αυτή τη φορά. Στέλνει την ΑΕΚ στον ουρανό. Η Νέα Φιλαδέλφια γιορτάζει. Ο ουρανός Νέας Φιλαδέλφιας είναι γεμάτος με τα γέλια και τις χαρές από την ΟΠΑΠ Αρένα. Γιατί η Ένωση κάνει ένα πολύ δυνατό double σήμερα. Και ναι, αυτό που θέλαμε επιτέλους έγινε. Περιμένουμε τώρα εννοείται να τελειώσει και το παιχνίδι, να τελειώσουν και οι πανηγυρισμοί για να πάμε να δούμε και τα επίσημα βραβεία. Ξέρουμε ότι είμαστε οι πρώτοι scorer. Θέλω να δω τι βραβείο πήρα. Μπορώ να νομίζω ότι διεκδικώ Player of the Season στο πρωτάθλημα, Player of the Season στα Playoffs και Player of the Season για την ΑΕΚ. Οπότε υπάρχουν συνολικά τρία τύπου Player of the Season βραβεία που μπορείς να κατακτήσεις. Μένει να δούμε ποια έχουμε καταφέρει να πάρουμε εμείς. Παρότι βάλαμε δύο γκολ, δεν εκπληρώσαμε κανένα objective που μας έβαλε ο Almeida σήμερα, αλλά ποσός με ενδιαφέρει για να είμαι ειλικρινής. Η νίκη είναι δικιά μας, το double είναι δικό μας, τα δύο τρόπια είναι δικά μας. ΑΕΚΑΡΑ, η σεζόν φτάνει στο τέλος της, όχι όμως το επεισόδιο. Έχουμε πολλά πράγματα να
σχολιάσουμε και να κάνουμε ακόμα. You are player of the season. Οπότε πριν δω το επίσημο news report, ξέρω ότι είμαι player of the season. Δίνω συνεντεύξεις, εστιάζω πάρα πολύ στα marketing deals. Στο επόμενο επεισόδιο θα μιλήσουμε και για marketing deals. Δεν έχει ακριβώς το παιχνίδι marketing deals, αλλά εγώ θα κάνω. Team of the tournament, θα σας πω, μην αγχώνεστε, θα σας πω τι εννοώ. Πάμε τώρα, θα το πω. Έλεγα Team of the tournament announced. Παρότι είμαι player of the season, δεν είμαι στο Team of the tournament. Είμαι Golden Boot winner με 38 season goals, average match rating 7,8 και 6 season assist. Και είμαστε και AEK Athens Star, το οποίο σημαίνει ότι έχουμε πάρει προς το παρόν AEK Athens Star, άρα είμαστε player of the season για την AEK. Και τώρα δεν ξέρω, το player of the season που μου έβαλε να δώσω συνέντευξη είναι για την AEK ή είναι γενικά. Όχι, είναι για τη Super League. Player of the tournament announced, δύο player of the season λοιπόν για μας. Είμαστε και παίχτης χρονιάς στη AEK και παίχτης χρονιάς στο πρωτάθλημα. Παρ' όλα αυτά δεν έχουμε πάρει ούτε ένα player of the month φέτος. Ενδιαφέρον στατιστικό αυτό. Χωρίς κανένα player of the month είμαστε παίχτης χρονιάς. Και παρότι πήραμε παίχτης χρονιάς για την AEK, δεν μπήκαμε στην καλύτερη εντεκάδα. Το οποίο, okay, τέλος πάντων, καθώς λοιπόν περνάνε οι μέρες μετά την ολοκλήρωση των αγωνιστικών υποχρεώσεων, δεν έχουμε μπει ακόμα στον Ιούλιο, οπότε δεν έχει τελειώσει η σεζόν. Εμείς θα βάλουμε personal trainer, θα πάρουμε language coach, γιατί ποτέ δεν ξέρεις που θα είμαστε του χρόνου. Μπορεί να πάμε σε καμιά Ιταλία, σε καμιά Πορτογαλία, σε καμιά Ολλανδία. Θα θέλουμε language coach να μάθουμε την γλώσσα, εγώ γερμανικά και αγγλικά. Ξέρω, βάζουμε και personal trainer, το οποίο μας δίνει και boost στατιστικών. Πολύ ωραίο αυτό. Και βλέπετε και την επισημοποίηση. Πλέον είμαστε όντως οι πρώτοι σκόρερ με 35 παιχνίδια, βάλαμε 38 γκολ. Χάσαμε πολλά μας λόγω τραυματισμών. Βλέπετε εδώ ο Τζουρέκα τη Σλάβια Πράγας έχει 40 παιχνίδια στα πόδια του. Από assist ο Πινέδα είναι ο πρώτος με 19. Αρκετά καλά κι εγώ, με 6 assist σε 35 μάτς. Οπότε μετράω 6 assist και 38 γκολ στο πρωτάθλημα, 44 goal contributions. Assist τώρα στο. Πάμε βασικά για goals στο κύπελο. Top scorer στο κύπελο ήταν ο Πινέδα με 4 γκολ. Εγώ έβαλα 3. Άρα έχω 3 γκολ στο κύπελο, 38 στο πρωτάθλημα. Και από θέμα assist έβγαλα 2 assist στο κύπελο. Τώρα στην υπόλοιπη Ευρώπη, στις άλλες διοργανώσεις, η West Ham United είναι πρωταθλήτρια του Conference Cup. Το πήρε 3-2 εναντίον της Κολονίας. Η Arsenal νίκησε με 1-0 τη Leverkusen και πήρε το Europa League, και στο Champions League ένας πολύ ιδιαίτερος τελικός, η Ατλέτικο νίκησε 2-1 τη Μίλαν για να πάρει το Τσουλού. Θα συμμετάσχουμε επίσης και σε ένα diversity campaign που κάνει εδώ η AEK, που είναι πολύ σημαντικά πράγματα τα diversity campaigns, εννοείται ότι τα στηρίζουμε ειδικά στην Ελλάδα, οπότε συμμετέχουμε εδώ και ξέρεις να μιλώ ελληνικά πάλι. Θα συμμετάσχουμε πάλι, θα κάνουμε και hire yoga coach που μας δίνει συνένα agility το hire yoga coach. Player of the tournament τώρα στα playoffs βγήκε ο Douglas Augusto. Άρα δεν κάναμε το 3 στα 3. Πήραμε player of the tournament για την AEK. Πήραμε player of the season για την AEK. Player of the season για το πρωτάθλημα. Αλλά για τα playoffs συγκεκριμένα βγήκε ο Douglas Augusto. Δυστυχώς λοιπόν δεν κατακτάμε το εμείς το player of the tournament. Αλλά ναι. Βλέπετε εδώ ότι είμαστε μια ανάσα πριν το edge season. Και κάπου εδώ θα τελειώσει το σημερινό επεισόδιο. Ας πάμε λίγο να πούμε τι έγινε γρήγορα. 38 goals στο πρωτάθλημα. 3 goals στο κύπελο. Τα κατακτήσαμε. Και τα δύο, παίχτης της χρονιάς για την ΑΕΚ, παίχτης της χρονιάς στο πρωτάθλημα. Οπότε, πολύ ωραία βραβεία να πάρει κανείς. Ο Πινέδα ήταν ο καλύτερος παίχτης του κυπέλου. Άρα, πολλά από αυτά θα μπορούσαμε να διεκδικήσουμε. Δεν διεκδικήσαμε και τον τίτλο του κυπέλου, το είχα ξεχάσει τελείως αυτό. Άρα, ο Πινέδα, player of the tournament για το κύπελο. Και player of the tournament για τα playoffs, συγκεκριμένα ο Douglas Augusto του ΠΑΟΚ. Αυτή λοιπόν ήταν η σεζόν, παιδιά. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να συζητήσουμε, αλλά είδατε ότι δεν θα έχουμε special επεισόδιο ανασκόπησης στα player career μας. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος. Έχουμε συζητήσει πάντως αρκετά, έχουμε δει αρκετά. Είδαμε και ποιες πήραν τις μεγάλες, ποιες ομάδες πήραν τις μεγάλες ευρωπαϊκές οργανώσεις και είμαστε πάρα πολύ έτοιμοι για τη νέα σεζόν. Οπότε με το επόμενο επεισόδιο μπαίνουμε στη νέα σεζόν, όπου έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε. Αν θέλετε να φύγω από την AEK, αφήστε το στα σχόλια. Εγώ ψήνομαι πολύ να κάτσω για να με ειλικρινείς, δεν με χαλάει. Αλλά ναι, πατάμε end season. Και είμαστε έτοιμοι να πούμε στην επόμενη σεζόν, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στήριξη που δείξατε σε αυτή τη σεζόν. Είμαστε πάρα πολύ κοντά στην αρχή μιας πολύ δυνατής, εξίσου δυνατής θέλω να πιστεύω σεζόν. Όπου αν μείνουμε στην AEK θα παίξουμε πλέον ως πρωταθλητές και στα προκριματικά του Champions League. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη τη στήριξη. Σπάστε το like, χτυπήστε το subscribe. Στηρίξτε με όποιον τρόπο θέλετε. Πατήστε και όλα τα links στην περιγραφή. Και μέχρι το επόμενο επεισόδιο να είστε καλά και όπως πάντα, πλέον από τη νέα σεζόν όπως βλέπετε. Γεια σας.